Παρουσία του Ευθύμη Λέκα πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των φορέων και υπηρεσιών για την μεγάλη άσκηση αντισεισμικής προστασίας στην Κρήτη με την κωδική ονομασία Μίνωας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Βεβαίως η άσκηση αυτή είναι πρότυπο άσκησης, η μεγαλύτερη άσκηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και είναι πρότυπο άσκησης για κάθε άλλη περιφέρεια στη χώρα. Αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση της άσκησης, στην ενημέρωση των φορέων που θα πάρουν μέρος στην άσκηση, στην διαλειτουργικότητα η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί. Σκοπός αυτής της συνεδρίασης, της εκδήλωσης, είναι να τοποθετηθούν άπαντες, ώστε να εξαχθούν κάποια στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα εργαστούμε και θα συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η μεγάλη άσκηση Μίνωας θα διεξαχθεί στα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε θα δοκιμαστούν επί χάρτου όλες οι φυστάμενες δομές, αλλά και στις αρχές Απριλίου, οπότε προγραμματίζεται να γίνει η πλήρης άσκηση, όπου θα δοκιμαστούν οι δομές σε όλο το νησί, με πολλά επεισόδια, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι ώστε με επάρκεια πια να πάμε στο ενδιάμεσο στάδιο που είναι η άσκηση επί χάρτου, η οποία θα διεξαχθεί 15 και 16 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια στην άσκηση πλήρους ανάπτυξης στο πεδίο που θα διεξαχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Θα κάνουμε μια άσκηση η οποία θα αναδείξει όλες τις αδυναμίες μας και τα προβλήματα που έχουμε και τις ελλείψεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε ένα ενδεχόμενο τέτοιου φυσικού φαινομένου. Μεγάλη υποχρέωση όλων μας είναι να αυξήσουμε την κοινωνική μας άμυνα, να μειώσουμε την τοτρότητά μας, την ευαλωτότητά μας, να αυξήσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις μας και να γίνουμε όλοι καλύτεροι μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεχή εξάσκηση. Νομίζω ότι έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Στη διάρκεια συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο κύριος Λέκας ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το χρονοδιάγραμμα της άσκησης με στόχο την ανάδειξη των όποιων αδυναμιών στον όλο σχεδιασμό. Το σενάριο θα περιλαμβάνει ένα σεισμό περίπου στα Χανιά, στο θαλάσσιο χώρο. Θα ασκηθούν πρώτα τα Χανιά και το Ρέθυμνο και συνέχεια θα υπάρχει μια κλιμακούμενη διάταξη έξω από το Ηράκλειο, ένα σεισμός μεγαλύτερος, έτσι ώστε να γίνει πιο περίπλοκη η κατάσταση και να δούμε και σε απλές καταστάσεις αλλά και σε σύνθετες καταστάσεις την απόκρισή μας. Ώστε σε περίπτωση ενός σεισμικού γεγονότος να μπορούμε να διασφαλίσουμε εκείνους τους χώρους αλλά και τις διελεύσεις ώστε να προστατευτούν οι πολίτες και να μπορέσουν στις πρώτες ημέρες του σεισμού να μπορέσουν να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Κρίνοντας από την επιστημοσύνη των ομιλούντων και των παρευρισκομένων, η ημερίδα θα έχει καλό αποτέλεσμα και χρήσιμα συμπεράσματα. Στόχος όλων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και του περιβάλλοντος, καθώς και η μείωση των καταστροφών.